Βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Ανάμεσα στις εκλεκτές βυζαντινές δέσποινες της υψηλής αυτοκρατορίας, η αυτοκρατορική αυλή της Κωνσταντινούπολης ήξερε να ξεχωρίζει τα ωραιότατα άνθη του ήθους. Γνώριζε ότι αν η αρετή είδε στολίσει με τα σταθερά και μόνιμα άνθη της τη γυναίκα, μάταια είναι όλα τα άλλα χαρίσματα με τα οποία είναι δυνατόν να την έχει πρικήσει η φύση και η κοινωνική της θέση. Νιάτα, ομορφιά, εξυπνάδα, γνώσεις, πλούτη, ευγενική καταγωγή, θέσεις και αξιώματα. Όλα αυτά δεν είναι μόνο μάταια, αλλά γίνονται και πηγή δυστυχίας και συφορών για τη γυναίκα που δεν έχει ευγένεια και καλλιέργεια ψυχής. Αλλά η νεαρή κόρη του κόμητα Σεκούνδου, η Ολυμπιάδα, τα είχε όλα. Η Ολυμπιάς ήτο πρικισμένη με τα κάλλιστα δωρήματα της φύσεως, διότι και η ισορρεότητα έλαμπε και από έκτακτον εστολίζω το ευφύαν, αλλά και εις παιδείαν και μάθησιν διέπρεπε και πλούτη κατήχε περισσά και άφθονα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα της. Γεννήθηκε το 365 μετά Χριστόν στην πόλη της Βασιλεύουσα από γονείς αριστοκράτες. Η μητέρα της ήταν κόρη του Αυλαβίου του Πρέτορα. Τον παππού Ναυλάβιο ιδιαιτέρως τιμούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σώζεται μάλιστα και επιστολή του αυτοκράτορα προς τον ευνοημένο πρέτορά του. Η αδελφή της μητέρας της, που την έλεγαν και αυτήν Ολυμπιάδα, αρβωνιάστηκε τον Κώνσταντα, το γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο θάνατος όμως του Κώνσταντος διέλυσε τον αραβώνα και η Ολυμπιάδα του Αυλαβίου έγινε βασίλισσα της Αρμενίας, σύζυγος του βασιλιά της Αρσακίου. Λόγω του παππού και της θείας της, η Ολυμπιάδα, η κόρη του Σεκούνδου, μπορεί να παίζει στα σκαλοπάτια του θρόνου και από τα 14 της χρόνια έχει συγγενή και το νέο αυτοκράτορα, το Θεοδόσιο το Μέγα. Αλλά το έτος 379 η μικρή Ολυμπιάδα είχε την ευτυχία να συναντήσει τον κορυφαίο θεολόγο Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, τον Άγιο Γρηγόριο τον Αζιαζινό. Το σπίτι της ήταν ανοιχτό για να ξεκουράζει τον Άγιο του Θεού. Αλλά η γνωριμία της με το σπάνιο αυτό εκκλησιαστικό άντρα δεν ήταν η μοναδική. Η ορφάνεια της από τα μικρά της παιδικά χρόνια, η εξαιρετική της προσωπικότητα, τα αμύθιτα πλούτη της και πάνω απ' όλα η αγάπη της προς την Εκκλησία έφεραν κοντά της εξέχουσες φυσιογνωμίες της σημαντικής εκείνης εποχής, τέλος του 4ου, αρχές του 5ου αιώνα, όπου η Εκκλησία του Χριστού έδινε φοβερές μάχες χάριν της αληθείας του Χριστού. Λίγες γυναίκες στην ιστορία έχουν αξιωθεί να συνδέσουν τη ζωή τους με κορυφαίους πρωταγωνιστές της ίδιας της ιστορίας για να διαδραματίσουν ένα τόσο κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Άλλες την επιδίωξαν την κεντρική αυτή θέση. Η Ολυμπιάδα, όπως και άλλες εκλεκτές γυναίκες, όχι μόνο δεν ζήτησε να πρωταγωνιστήσει στα μεγάλα γεγονότα του Βυζαντίου της εποχής της, αλλά τα σήκωσε πάνω της τα γεγονότα αυτά σαν το βαρύτατο σταυρό της. Αλλά που να φτάσουμε στα τραγικά αυτά περιστατικά, έχουμε καιρό να χαρούμε τα παιδικά της χρόνια. Το εξαιρετικό αυτό κοριτσάκι που έχασε τους γονείς του σε πολύ μικρή ηλικία, κληρονόμησε μια τεράστια περιουσία. Κατήχε δεκάδες χιλιάδες λίτρα χρυσάφι και ασήμι. Είχε ακίνητα στη Θράκη, στη Γαλατεία, στην πρώτη Καπαδοκία, στη Βυθινία. Είχε οικοδομικά συγκροτήματα στην Κωνσταντινούπολη κοντά στην Αγία Σοφία που ονομαζόταν τα Ολυμπιάδος, καθώς και άλλα τα Ευάνδρου με όλα τα απαραίτητα καταλήμματα των πολλών υπηρετών και τους λουτρώνες και όχι λίγα εξοχικά. Όμως από όλα τα αμέτρητα πλούτη είχε πλούτο ατίμητο την προστασία του Θεού. Και ο ουράνιος πατέρας έδωσε στο πάμπλουτο αυτό ορφανό παιδί για κηδεμόνα τον έπαρχο της Κωνσταντινούπολης Προκόπιο, έντιμο και εκλεκτό άντρα, ο οποίος ήταν θείος της και φίλος στενός του Γρηγορίου του Θεολόγου. Την ανατροφή της ανέλαβε η Θεοδοσία, μια αξιόλογη γυναίκα που διεύθυνε όμιλο ευσεβών γυναικών στην Κωνσταντινούπολη. Η Θεοδοσία διέθετε και δύο αξιόλογα προσόντα. Κατήχε την Αγία Γραφή και επιπλέον είχε αδερφό τον επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, στενό φίλο του Μεγάλου Βασιλείου, άγιο μαχητή της Ορθοδοξίας, έναν από τους 150 θεοφόρους πατέρες της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συνιστούσε στην Ολυμπιάδα
να έχει τη Θεοδοσία ως πρότυπο. Και μια άλλη μορφή, η Παρθένος Αλβία, αδελφή του Ρουφίνου του Αποεπάρχων, επηρέασε αρκετά την Ολυμπιάδα. Το ιδιαίτερο χάρισμα της Αλβίας ήταν η απέραντη γνώση που είχε στα θέματα της Αγίας Γραφής και στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Γι' αυτό τη χαρακτήρισαν ως λογιοτάτη. Αναφέρουν μάλιστα ότι είχε μελετήσει το καθένα από τα βιβλία που αναφέραμε 7 και 8 φορές. Ο μεγαλύτερος όμως παιδαγωγός της Ολυμπιάδας ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος τη συνάντησε στην Κωνσταντινούπολη ως Πατριάρχης, όταν η Ολυμπιάδα βρισκόταν στα 14 της χρόνια, τα χρόνια τα δύσκολα της εφηβείας. Τέτοια συνάθρηση Αγίων Παιδαγωγών γύρω από ένα ορφανό ευνοημένο στη φύση του κορίτσι, δύσκολα μπορεί κανείς να συναντήσει στους αιώνες. Φαίνεται πως ο Άγιος Θεός συσσόρευσε τις πολύτιμες αυτές δωρεές του στην εκλεκτή κόρη της Κωνσταντινούπολης, διότι την προόριζε για μια βαριά αποστολή. Ποιο δρόμο άραγε θα διαλέξει η Βυζαντινή αυτή αριστοκράτησα? Μεγάλο το πανηγύρι σήμερα στην πόλη. Μπαίνουν και βγαίνουν οι επίσημοι, όλο το ορχοντολόι της βασιλεύουσας. Και επισημότεροι από όλους οι αρχιερείς επισκόπων όμιλος, με επικεφαλή στον Πατριάρχη Νεκτάριο, στους εκλεκτούς γάμους. Γαμπρός, ο έπαρχος της Κωνσταντινούπολης και επιμελητής των αυτοκρατορικών κτημάτων, ο Ευγενής Νευρίδιος. Νύμφη, η πάμπλουτη, πανέμορφη, πανέξυπνη, πρώτη εξέχουσα γυναίκα της αυτοκρατορικής της Κωνσταντινούπολης αυλής, λαμπερή στα 19 της χρόνια, η Ολυμπιάδα. Έτος 384 μετά Χριστόν. Όλα ωραία. Μεγαλοπρεπή, πλούσια, εφρόσινα, ευλογημένα. Βέβαια, τέτοιοι γάμοι σπανίζουν. Όμως, γιατί το βλέμμα της εκλεκτής νύφης φαίνεται σαν κάποιον μέσα στους σεβαστούς να αποζητά? Ποιον επιθυμεί να διακρίνει ανάμεσα στους καλεσμένους η Ολυμπιάδα? Ποιον άλλον, τον πατέρα? Μα δεν είναι ορφανή και από μητέρα και από πατέρα η ευγενής κόρη? Ορφανή είναι, έχει όμως πατέρα, τον επισημότερο στους κύκλους τους πνευματικούς άνδρα της εποχής, τον πρώην Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Αυτόν συνήθισε η Ολυμπιάδα να αποκαλεί πατέρα από κοριτσάκι 14 ετών. Όμως ο Γρηγόριος έλειπε από τους γάμους. Γιατί? Σε λίγο ο θείος της Ολυμπιάδας Προκόπιος έλαβε μια το επιστολή. Χαίρει ο Άγιος του Θεού για τους γάμους της Χρυσής Ολυμπιάδας του. Δεν κατάφερε να έλθει στην πόλη γιατί ήταν άρρωστος. Καταλαβαίνω ότι με κατηγορείς Προκόπιε και έτησε ο Πας. Στήσαμε γάμου τραπέζι, σωστά πεις, και μάλιστα της Χρυσής Ολυμπιάδας που είναι και δική σου. Κι ήταν παρόντες ένα πλήθος επίσκοποι. Και μόνον εσύ, ο ευγενής, απειξίωσες να έλθεις ή βαρέθηκες, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος. Για φαντάσου πόσο ατέριαστο θα ήταν δυο πρισμένα πόδια να τριγυρίζουν ανάμεσα στους χορευτές και να προκαλούν τα γέλια. Όμως και κοντά σας είμαι με τη θέλησή μου και μαζί σας γιορτάζω. Και τον νέον τα δεξιά χέρια ενώνω και ενωμένα τα βάνω στο χέρι του Θεού. Γιατί πρέπει, όπως και κάθε άλλο αγαθό, έτσι και η συζυγία να γίνει για ό,τι άριστο, σύμφωνα με τις ευχές όλων μας. Όμως ο Άγιος Γρηγόριος θα στείλει και το δώρο του στην αιώνυφη Ολυμπιάδα. Είναι ένας κώδικας καλής συμπεριφοράς της γυναίκας μέσα στο γάμο, που χαρακτηρίστηκε ως ο καταστατικός χάρτης της ιδανικής χριστιανής συζύγου. Είναι ένα ωραιότατο ποίημα σε αρχαία μέτρα και γλώσσα και σε στίχους 111. «Τέκνον εμών», έτσι αρχίζει το γράμμα του δώρο. «Παιδί μου, τι ωραίος πρόλογος για να ζεστάνει την καρδιά, να γλυκάνει την ατμόσφαιρα, να γίνουν ευπρόσδεκτες οι συμβουλές». Ο Άγιος Γρηγόριος είναι αυτός. Γνωρίζει όσο λίγη την ψυχή του ανθρώπου και την τέχνη του παιδαγωγού. Από το ποίημα αυτό, το παρενετικό της Ολυμπιάδα, ξεχωρίζουμε μερικούς στίχους. «Το δώρο αυτό το ωφέλιμο σου στέλνω, ο Γρηγόριος.
άριστη είναι η συμβουλή του πατέρα. Στις γυναίκες που είναι ευγενείς Ολυμπιάδα, δεν ταιριάζει για στολίδι το χρυσάφι με τους πολύτιμους λίθους. Ούτε το βάψιμο του προσώπου που χαλάει τη θεία εικόνα. Και τα φορέματα τα κόκκινα, τα χρυσοήφαντα, τα αραχνένια και λαμπερά, ας τα φορούν εκείνες που δεν έχουν να καυχηθούν για τη λαμπρότητα της ζωής τους. Φροντίδα δική σου να είναι η σοφροσύνη και το κάλος που και οι τυφλοί θαυμάζουν. Το ήθος είναι άνθος ωραιότατο, μόνιμο και σταθερό για τη γυναίκα που έχει εξαιρετική τιμή. Πρώτα να σέβεσαι το Θεό και μετά τον άντρα σου. Αυτόν μόνο να αγαπάς και αυτού μονάχα να ζεσταίνεις την καρδιά. Μη βιάζεσαι να εξισωθείς με τον άντρα, γυναίκα εσύ. Μη τον αφέρεις ποτέ στη μέση την ευγενή γενιά σου. Ούτε να καμαρώνεις για τα φορέματα, μήτε για τη σοφία σου. Μην τον προσβάλλεις ποτέ για κάποια ζημιά ή άστοχη ενέργειά του. Η ύβρις είναι απρέπεια και ο άντρας σου είναι πλούτος. Ποτέ μην επενέσεις αυτόν που ο άντρας σου δεν αγαπά για να τον κάνεις φίλο του με λόγια πατηλά. Η ειλικρίνεια ταιριάζει στους ευγενείς, περισσότερο στις γυναίκες. Όταν είναι θλιμμένος να του συμπαραστέκεσαι. Για τον άντρα το θλιμμένο, η σύντροφός του είναι λιμάνι ακύμαντο. Δική σου δουλειά είναι η φροντίδα του σπιτιού. Οι εξωτερικές δουλειές ανήκουν στους άντρες. Μη βγαίνεις έξω από το σπίτι σου συχνά σε συντροφιές άτακτες και δημόσιες για να ψυχαγωγηθείς, γιατί εκεί χάνεται από τις ντροπαλές το ερήθρημα. Και όταν φύγει η ντροπή, γεννιόνται όλα τα κακά. Στις καλές συγκεντρώσεις να πηγαίνεις. Το σπίτι σου να είναι πόλη και άλσος ιερό. Να μην σε βλέπουν άλλοι παρά οι συνετοί συγγενείς σου και οι ιερείς και ηλικιωμένοι καλύτερα από τους νέους. Μήτε και οι γυναίκες που έχουν ψηλά την ιδέα τους και το ύφος τους αγοραίο. Ούτε ακόμη και ευσεβείς που ο άντρας σου στο σπίτι σου δεν θέλει όσο και τους εκτιμάς. Μήτε σε γάμους και συμπόσια να πηγαίνεις, όπου είναι γέλια και χωρί και άχαρες χαρές και πόθη. Γιατί όλα αυτά γοητεύουν όσα είναι αγνά και γρήγορα τα διαλύουν όπως η ακτίνα το κερί. Μήτε στο σπίτι σου συμπόσια να οργανώνεις την παρουσία ή στην απουσία του συνετού συντρόφου σου. Αγνώ ερήθημα στο σύζυγό σου, παρθενική εδός από τα μάτια σου να στάζει. Και όσοι σε βλέπουν να κοκκινίζουν, καθώς θα έχεις τα μάτια σου κλειστά και θα έχεις κυμμένο το κεφάλι. Αν γλώσσα έχεις αχαλήνωτο, πάντοτε θα έχεις έκθρα με το σύζυγό σου. Αλλά γιατί εγώ να σε συμβουλεύω? Έχεις, ο χαρίεσα, χαριτωμένη, τη Θεοδοσία να σε συμβουλεύει καλύτερα από μένα. Και αν θέλεις την καλύτερη ευχή από μένα, σου εύχομαι να γίνεις σαν άμπελος Πολύκαρπος με τέκνον τέκνα, για να δοξάζεται από περισσότερους ο Θεός, για τον οποίο γεννιόμαστε και προς τον οποίο πρέπει από εδώ να πορευόμαστε.